Λούσαν τα πάντα για να αγοράσουν βολβούς του Λίπας. Είναι καταπληκτική ιστορία. Ψάξτε το λίγο να δείτε. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε Λάρνακα. Πάμε στο Σταύρο το Χατζησάβα. Σταύρο, καλημέρα. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα θα μιλήσουμε για την επιδημιολογική εικόνα που παρουσιάζει η επαρχία μας. Χθες λήφθηκαν 6.872 δείγματα και εντοπίστηκαν 36 θετικά αποτελέσματα, με το ποσοστό θετικότητας να φτάνει το 0,52%. Στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, στον θάλαμο COVID, νοσηλεύονται 15 ασθενείς με κορονοϊό. Και ένα θέμα που ετοιμάσαμε σήμερα για σας και τους αγαπητούς τηλεθεατές. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, στο πλαίσιο της Διεθνούς ημέρας ενημέρωσης για τον αυτισμό, θα συμμετάσχει στην Παγκόσμια Εκστρατεία Ενημέρωσης Light It Up Blue, φωτίζοντας σήμερα σε χρώμα μπλε το κάστρο της Λάρνακας, το κάστρο της Πάφου και το μουσείο στην Λευκωσία, το Αρχαιολογικό Μουσείο. Σκοπός της φωταγώγησης, Σταυριανή, κυρίες και κύριοι, είναι η ευαισθητοποίηση ολόκληρης της κοινωνίας ως προς τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα που είναι στο φάσμα του αυτισμού και οι οικογένειές τους και την ανάγκη για συνεχή στήριξη, εκπαίδευση και φροντίδα. Να αναφέρουμε πως μέσα από τις χαρούμενες και ξεχωριστές εικόνες της αρχαιολογικής μας κληρονομιάς που ζωντανεύει στα χέρια των συνανθρώπων μας με αυτισμό και υπό τον μπλε φως, το Τμήμα Αρχαιοτήτων μεταφέρει το δικό του μήνυμα για αλληλεγγύη και έμπραχτη κοινωνική αλλαγή με οδηγότιμες πανανθρώπινες αξίες της πολιτιστικής κληρονομιάς. Μάλιστα. Πολύ όμορφες εικόνες, πανέμορφο το κάστρο μας. Να είσαι καλά, Σταύρο μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκυριακό. Καλό Σαββατοκυριακό.